Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας αλλά και Άμυνας, αποφασίστηκε οι αναπληρωτές να μπορούν με μειωμένη τιμή να σετήρονται από τις λέσχες αξιωματικών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το μέτρο αυτό, καταρχάς, όσον αφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, βρίσκει θετικό η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Δράμας. Όμως η επέκταση του μέτρου σε όλο τον κλάδο της εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει, τονίζει χαρακτηριστικά, γιατί θα πρέπει τότε και για ένα σωρό άλλους κλάδους που βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση να ισχύσουν τα ανάλογα, επισημαίνει στην τηλεόραση του ΣΤΑΡ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Δράμας, κ. Όθωνας Μουρμούρης. Είχα διαβάσει μια κίνηση του Υπουργείου μάλλον Παιδείας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που για τους αναπληρωτές θα κοιτούσαν μπαίνανε σε μια έτσι να πω μικρή λύση να τους ενισχύσουν με το να είναι γραμμένοι στις λέσχες και να έχουν το όχι το δωρεάν αλλά το μικρό αντίτιμο αυτό που χρειάζεται για να κάνεις σύντηση στη λέσχη. Προσωπικά το διάβασα, το θεώρησα ότι είναι πολύ λογικό, γιατί ξέρω ποιες είναι οι καταστάσεις αυτές. Είναι νέα παιδιά που φεύγουν σε πόλεις, ας πούμε, χωρίς υποδομή από πίσω και είναι πολλές φορές και οι ίδιοι γονείς και έχουν να πληρωθούν για πολλούς μήνες. Χθες όμως είχα έτσι τηλεφωνήματα από εκπαιδευτικούς, από ανθρώπους της αυτής της κοινωνικής τάξης, που μου λένε: Πρόεδρε, εδώ δεν μιλάμε για αναπληρωτές. Εδώ μιλάμε για το σύνολο των εκπαιδευτών, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μπορούν να γραφούν στη λέσχη και να έχουν με αυτό το μικρό αντίτυπο που ξέρουμε περίπου όλοι ότι έχει η λέσχη των στρατιωτικών, να έχουν δωρεάν, τέλος πάντων να έχουν σίτηση. Θεωρώντας, θα μπορούσα να το θέσω το θέμα και σαν συνδικαλιστικός φορέας, ότι ξέρεις μειώνεται η αγορά και αυτά. Αλλά αυτά θα ήταν, είναι πολύ δευτερεύον, ακόμη και για μένα σαν συνδικαλιστικό όργανο, με την έννοια ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην κοινωνία μας που έχουμε πρόβλημα. Που όλοι ξέρουμε και προσπαθούμε, αν μας περισσεύει κάτι, να ενισχύσουμε για να δώσουμε ζωντάνια, να δώσουμε έτσι την μέρα ότι κάποιος σου σκέφτεται. Και ερχόμαστε σαν Υπουργείο, δεν ξέρω πώς το είδαν και πώς το συμφωνήσανε και για ποιο λόγο το συμφωνήσανε, να δώσουμε σε ανθρώπους που δουλεύουν σίγουρα με μειώσεις μισθών. Σίγουρα. Αλλά όπως τουλάχιστον το εξέφρασαν και κάποιοι εκπαιδευτικοί σε μένα, το θεώρησαν ότι είναι, τους κάνει και κακό για το είμαστε τον ίδιο των εκπαιδευτικών, γιατί είναι σαν να έχουν προνόμιο μέσα στη φτώχεια, όχι οι πιο φτωχοί άνθρωποι της κοινωνίας μας, της σημερινής, της κατάστασης της ελληνικής που βιώνουμε σήμερα. Όταν πολλά παιδιά στο σχολείο, όπως λένε οι ίδιοι, πηγαίνουν και είναι χωρίς νηστικά, ζαλίζονται ή πέφτουνε. Πώς είναι δυνατόν να μην καλέσουμε αυτές τις οικογένειες να έρθουν να πάρουν το γεύμα τους από το από τη στρατιωτική λέσχη και να καλούμε τους εκπαιδευτικούς που έστω με μειωμένο μισθό έχουν κάτι για να μπορέσουν να πάρουν. Αυτό το λίγο μεν, αλλά έχουν. Έχουν δίκιο για τις μειώσεις, αλλά όχι για αυτό που γίνεται. Το θεωρήσαμε εξωπραγματικό, το κρίνουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται. Αν κάποιοι τους βολεύει, καλά κάνανε και πήγαν να γραφτήκαν, να τους δίνει το δικαίωμα. Αλλά θεωρούμε ότι εμείς σαν Ομοσπονδία το κρίνουμε, η κοινωνία θα τα ακούσει και αν νομίζει ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί, τότε σας το κάνουμε και για άλλες κοινωνικές τάξεις, γιατί το πρόβλημα φαίνεται είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στο νομό μας. Ήθελα να σας ρωτήσω αναφορικά με αυτό που τουλάχιστον λέει ως διαμαρτυρία η Ομοσπονδία, ότι πέρα από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που αποφασίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Άμυνας να σητίζονται με μειωμένο κοστολόγιο στις λέσχες αξιωματικών, το μέτρο επεκτάθηκε για όλους τους εκπαιδευτικούς. Τι λέτε? Ναι, ισχύει. Έχει έρθει μια διαταγή η οποία προβλέπει συνεργασία ακριβώς όπως είπατε του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο δίνει δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς πραγματικά να συζητίζονται με τους όρους που συζητίζονται και οι αξιωματικοί στη λέσχη. Δηλαδή γίνονται μέλη και από εκεί και πέρα πληρώνουν το αντίτιμο το κάθε φορά που χρειάζεται για το φαγητό που παραγγέλνουν. Για τους αναπληρωτές ισχύει κάτι διαφορετικό. Για τους αναπληρωτές είναι εντελώς δωρεάν. Δηλαδή αφού πάρουν τα παραστατικά όλα αυτά τα έξοδα που κάνουν κατά τη σύντησή τους στην λέσχη, τα υποβάλλουν και παίρνουν πίσω όλα τα λεφτά. Δηλαδή, σαν να λέμε δωρεάν σύντηση εντελώς για τους αναπληρωτές. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε πραγματικά ισχύει. Σας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό το μέτρο? Γιατί λέει η Ομοσπονδία, αν αυτό ισχύει για τον κλάδο των εκπαιδευτικών, που έστω και κάποια χρήματα μειωμένα από ό,τι έπαιρναν ως μισθό αρχικά παίρνουν όμως, τι θα έπρεπε να γίνει για τους ανέργους ή και για άλλους κλάδους που βιώνουν καθημερινά μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις? Οι εκπαιδευτικοί έχουν δεχτεί πραγματικά μια μεγάλη μείωση. Σαφώς και υπάρχει κόσμος που είναι χειρότερο από τους εκπαιδευτικούς, δεν συζητάμε, και οι άνεργοι είναι μια ειδική κατηγορία ευπαθών, γιατί όχι και οι άνεργοι. Εμείς είμαστε σαφώς υπέρ της άποψης ότι ειδικά για τους άνεργους θα έπρεπε να ισχύει ό,τι ισχύει και για τους αναπληρωτές. Να μην πληρώνουν καθόλου
αντίτιμο για το φαγητό, τουλάχιστον για το φαγητό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή εισιτίζονται 300 άτομα καθημερινά από το συσίτιο της Εκκλησίας. Άρα δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Οπότε γιατί όχι. Δεν θεωρούμε δηλαδή άδικο το μέτρο να επεκταθεί και να γίνει και για πιο ευπαθείς κατηγορίες από ό,τι είμαστε εμείς. Γιατί θεωρούμε οι άνεργοι ότι είναι σαφώς πιο ευπαθή κατηγορία από τους εκπαιδευτικούς και από όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς, οι οποίοι έστω και έτσι έχουν ένα εισόδημα με το οποίο ζουν.